Δεν είναι για όλους τα Χριστούγεννα χαρούμενα. Ναι, ναι. Για αρκετόν κόσμο είναι ίσω η χειρότερη εποχή του χρόνου. Είναι, είναι... η θλίψη yeah. μαστίγα πλέον ή η... η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη. Ε, και υπάρχουν διάφορε μορφέ. Εάν δεν ήταν τόσο στιγματιστικό ε, ο, ο, ο τομέα τη ψυχική υγεία θα μπορούσαμε να το συζητάμε τόσο εύκολα όσο οτιδήποτε Και το θεραπεύουμε. Άλλο. Α, ακριβώς. Όχι ρε! Ζήσε μια πραγματικά αναβαθμισμένη εμπειρία ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα Fiber έως 2 Gbps πρώτα από τη ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Fiber. Είσαι σπίτι, είσαι παντού. Σήμερα συζητούμε για την ψυχική υγεία. Πλησιάζουν γιορτέ. Γιορτέ των Χριστουγέννων. Για κάποιου είναι η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου. Άλλοι δε κυριεύονται από αρνητικά συναισθήματα και δεν μπορούν πολλέ φορέ να τα προσδιορίσουν. Ε, Φιλοξενούμε την κυρία Πολύ Γρηγορά. Χαίρετε. Καλημέρα. Ειδική σε θέματα ψυχική υγεία μέσα <σχει> από βιωματική εμπειρία, Έτσι. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν ε, είναι η Ναι, δεν είναι για όλους τα Χριστούγεννα χαρούμενα, χαρούμενη γιορτή ε, Για αρκετό κόσμο μπορώ να πω, εμπειρικά πάντοτε μιλώντας, αλλά εντάξει Τα στατιστικά λένε πως είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι Ναι, 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 για αρκετόν κόσμο είναι ίσως η χειρότερη εποχή του χρόνου που θέλουν να κλειστούν σπίτι τους με τις πιζάμες, να μην μιλούν σε κανένα, να... Συγκεκριμένα ψες μιλούσαμε με μια φίλη που μου λέει «Θεέ μου, δεν θέλω να στολίσω δέντρον αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή». <laughs> Ούτε εγώ, αλλά είναι αυτό κακό. <laughs> Καθόλου, η αλήθεια να λέγεται ότι και εγώ α, δεν είχα τα εγγόνια μου τη στιγμή δεν <laughs> θα στολίζα δέντρον, αλλά εντάξει, λόγω κάποιων έφημων μέσα στην οικογένεια συνεχίζουμε, αλλά ναι, πάρα πολλοί κόσμος α, το βιώνει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. <laughs> 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 τα Χριστούγεννα, ε, μ, ίσως κάποια βιώματα που έχουν περάσει στο παρελθόν, α, το έναν άλλον, οπότε ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα, πολύ μοναχικά τα Χριστούγεννα για τους ιδίους, οπότε ε, είναι δύσκολες εποχές. Είναι η θλίψη μαστίγα πλέον, η η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη κατάθλιψη. Ε, και υπάρχουν διάφορε μορφέ. Υπάρχει η σοβαρή μορφή κατάθλιψη, που εκεί χρειάζεται τη φαρμακευτική αγωγή, και υπάρχει η κατάθλιψη, η οποία είναι κάποιων ημερών το έναν το άλλο Οπότε εντελώ ε, διαφορετικό ο τρόπο διαχείριση των γιορτών. Είναι όμω η θλίψη των γιορτών, ή είναι κάτι βαθύτερο, το οποίο τι γιορτέ γίνεται πιο έντονο. Κοιτάξτε, υπάρχει η, και η κατάθλιψη η οποία μπορεί να μα πάρει η εποχιακή κατάθλιψη. Μαι. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να τον πάρει η κατάθλιψη, να τον πιάσει το, το Σεπτέμβριο, παραδείγματο χάρη, μα πιάνει όλου μετά τι διακοπέ που είμαστε έτσι, χαλιόμαστε λίγο να μπούμε σε μια ρουτίνα. Ε, κάποια άτομα όμω το παθαίνουν μέσα στου γιουστέ. Οπότε για τον καθένα είναι διαφορετικό. Σίγουρα κάποιο άτομο το οποίο όμω βιώνει την κατάθλιψη μέσα στο πετσί του, ε, από το μπορεί να είναι χαρούμενο επειδή είναι Χριστούγεννα. Ναι, σωστό. Ε, τραλαλή, τραλαλό. Ναι. Ε, σίγουρα. Α, οπότε. Αυτό όμω δεν μπορεί να μα στερήσει εμά τη χαρά των Χριστουγέννων, επειδή εκείνον το άτομων είναι μίζερο. Ε, γιατί ακούω πολλέ φορέ να λένε, Ο, εντάξει, ε, να να είστε τόσο χαρούμενη επειδή είναι Χριστούγεννα, επειδή ο άλλο είναι μίζερο. Ναι, ο καθένα μπορεί να το βιώσει με τον δικό του τρόπο. Ναι, και οφείλει να σέβεται τη δικιά μου τη χαρά ή τη δικιά μου τη μιζέρια. Αυτό ισχύει. Οπότε για τον κάθε το βιώνουμε διαφορετικά. Ε, και οφείλουμε να σεβόμαστε τα θέλω ο κάθε του άλλου σίγουρα. Δύσκολα παραδέχεται κάνει ότι έχω κατάθλιψη. Καταρχήν πρέπει να το αναγνωρίσει. Έχετε μιλήσει πρόσφατα σε συνέντευξή σα στο Φιλελεύθερο για τη λύτρωση τη διάγνωση. Ε, σίγουρα είναι μια λύτρωση το να έχει μια ε, οποιαδήποτε διάγνωση, για να είναι αυτή. Ε, αλλά πρέπει να έχει επίγνωση ότι έχει κάτι. Ναι. Οπότε ξεκινούν όλα από το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις κάποιον πρόβλημα. Γιατί, δυστυχώ εδώ είναι που υστερούμε σαν κοινωνία. Δηλαδή, υστερούμε από την άποψη ότι ο κόσμος δεν είναι αρκετά εκπαιδευμένος το μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για να μπορεί να πάει να ψαχτεί περαιτέρω για να ζητήσει βοήθεια. Από πού ξεκινά αυτό, από την παραδοχή... Επίση, είναι... ο άνθρωπο είναι εγωιστή εκφύσεω για να παραδεχτεί ότι κάτι του συμβαίνει. Κοιτάξτε, ο... εγώ πιστεύω ότι ο εγωισμός ξεκινά και λίγο από το τσαπού. Δηλαδή, αν δεν είναι τόσο στιγματιστικό ο τομέας τη ψυχική υγεία, δεν ναι. θα ήταν τόσο έντονο ο εγωισμός. Θα ήταν πολύ πιο απλό το θέμα το να αποδεχτεί ότι Έχεις κατάθλιψη, έχεις αγχώδης, διατεραχή, έχεις έναν, απλό, έναν οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως μπορείς κάλλιστα να πεις, ε, έχω ημικρανία, έχω γαστρίτιδα, όπως καλή ώρα έχω εγώ ε, και ο οποιοσδήποτε από εμά. Οπότε, εάν δεν ήταν τόσο στιγματιστικό ε, ο, ο, ο τομέας της ψυχικής υγείας, θα μπορούσαμε να το συζητάμε τόσο εύκολα όσο οτιδήποτε άλλο. Και το θεραπεύουμε. Άλλο. Ακριβώς. Είναι πολύ ο κόσμο που παλεύει με του δαίμονε του και είναι μια μοναχική πορεία. Ακριβώ. Ακριβώς. ακριβώς. Εξαιτία ενδεχομένω του στιγματισμού, τη δυσκολία ή τη δυστοκία να το μοιραστεί με το περιβάλλον σου ή στου φίλου σου ή ακόμη και με τον εαυτό σου. Βέβαια. Ε, καταρχήν φοβάσαι ε, πώς θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος ε, ε, τολμώντας να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα σου. Ε, δηλαδή αμέσως πώς θα σε διαχειριστούν, πώς θα σε αντιμετωπίσουν, είσαι επικίνδυνος, είσαι, είσαι υπερβολικά ευάλωτο στο να μπορείς να διαχειριστείς κάποιον πρόβλημα, αμέσως φοβούνται. Ε, εγώ συνειδητοποίησα σε προσωπικό επίπεδο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι με γνώριζαν και επειδή ήξεραν την πορεία μου σαν πόλη ναι. ε, μέσα από τον εθελοντισμό τόσα χρόνια που εγώ δεν βρέθηκα από τη μία στιγμή στην άλλη να αποφασίσω ότι θα μιλήσω για την ψυχική υγεία οπότε θα μπω στον εθελοντισμό κατά κάποιον τρόπο μέσω της ψυχικής υγείας ε, οπότε θα με γνωρίσει ο κόσμος οπότε ασχολούμαι με τον εθελοντισμό για χρόνια σε διάφορες άλλες μορφές οπότε λέω ο κόσμος με ξέρει όσοι με ήξεραν ε, οπότε Γι' αυτό λέω σε όλους Εκείνος που σε ξέρει, ξέρει ποιος είσαι Από την άλλη Είναι πολύ στους κόσμους που σκέφτεται Τώρα γιατί να το μοιραστώ Κάτι τόσο προσωπικό, κάτι τόσο σοβαρό Αφού δεν θα καταλάβει κανείς Δεν θα ασχοληθεί κανείς Δεν υ θα νοιαστεί κανείς υ Υπάρχει το χείλος Του ντουγκρεμού Εάν μοιράζοντα το δικό μου βίωμα Μιλώ για μένα Δεν ναι. θα μιλήσω για κανέναν άλλο σε αυτόν το χείλο του γκρεμού. Να μιλήσω για την Κύπρο. Έχουμε 800.000 πληθυσμό τη στιγμή. Μέσω όρο. Εάν θα πω για εκπομπέ που έχω βγει, για τα, το δημοσίευμα που έχουμε κάνει μαζί στο Φιλελεύθερο, να πω για το podcast τώρα που κάνουμε. Να το ακούσουν, ξέρω εγώ, πόσα άτομα, τέλος πάντων. Εάν το ακούσει ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, που βιώνει κάτι που αντίστη... βιώνει κάτι ή κάποιο δικό του. Και βοηθήσουμε τον, τον άνθρωπο να από το να πέσει όπω πέφτει τον το στυλό του τη στιγμή. Εγώ κέρδισα. Ναι. Μόνο τον τον έχω να δηλώσω. Πολύ σημαντικό αυτό. Πώ καταλάβουμε ότι κάποιο από το περιβάλλον μα βιώνει κατάθλιψη. Λοιπόν, αμ, πολύ ενδιαφέρον ερώτηση και πολύ διφορούμενη απάντηση. Ναι. Πρώτον, τα άτομα που βιώνουν... Υπάρχει χαμογελαστή κατάθλιψη. Υπάρχει. Ναι. Ε, γιατί τα άτομα που βιώνουν α, οποιαδήποτε μορφή ψυχικής ασθένειας, ξέρω εγώ, η κατάθλιψη, να χωρίς τα Φορούμε μια μάσκα. Οπότε η μάσκα δύσκολα βγαίνει. Και ε... τώρα το Χριστούγεννα είναι η Χρυσόσκονη. Παναγία μου! <laughs> από... Των ημερών. Ξέρεις, ε, πριν πάρα πολλά χρόνια είχα κάνει ένα πείραμα εγώ, μεταξύ φίλων. Ναι. Όταν σε ρωτήσει έναν κάποιο πώ είσαι, τι απαντά. Καλά είμαι. Ναι. Είσαι καλά. Κάποτε. Δεν ξέρω. <laughs> Α, ε, είσαι από του λίγους που είσαι ειλικρινής. Λοιπόν, εγώ είχα κάνει ένα πείραμα και δεν απαντούσα το τυποποιημένο καλά στου φίλου. Τι απαντούσα ειλικρινέστατα. Λοιπόν, ο κόσμο ε, σοκαριζόταν γιατί περίμεναν το τυποποιημένο καλά. Το, το, το είχα κάνει πριν 6, 7, ίσω και 8 χρόνια. Οπότε, είχα αφήσει τη μάσκα να πέσει τότε. Οπότε, γιατί έχουμε συνεχώ μια μάσκα μπροστά μα. Οπότε τα άτομα τα οποία βιώνουν την κατάθλιψη το ένα το άλλο έχουν πιο συχνά τη μάσκα πάνω στο πρόσωπό τους. Και δύσκολα πέφτει τη μάσκα παρά μόνο όταν μπουν στο, στο σπίτι του που είναι ένας χώρος ασφαλείας. Ασφαλείς, ναι. Είναι το comfort zone. Ακριβώ. Προσπαθώ ναι. να βρω αλλα... τι λέξει στα ελληνικά. Ακριβώ. Είναι το comfort zone μα. Ε, τώρα, εάν δεν το βιώνει έτσι, τότε πρέπει να πας να ζητήσεις μια βοήθεια να το καταλάβεις ότι το βιώνεις και βλέπεις τον άλλον, τον συνάνθρωπο σου το φίλο σου, τον έναν άλλο ότι δεν είναι καλά και το βλέπεις ότι αρχίζει να παραμελεί τον εαυτό του δηλαδή είναι οπτικό πλέον και τον βλέπεις ότι δεν είναι καλά ε, τότε προσπαθείς να τον προσεγγίσεις να, να τον δεν τουλε... ποτέ δεν, δεν, απευθύνεσαι στον άλλον ευθέως ναι. Γιατί αμέσω το, 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 τον, τον, τον προσεγγίζει δείχνοντα του αγάπη. Γιατί με το να τον προσεγγίσει ευθέω, τον κάνει απλώ να κλειστεί στο καβούκι του. Δείχνοντα αγάπη. Αν μπει σε ένα φίλο σου, αισθάνομαι ότι έχει κατάθλιψη, μήπω να τον κοιτάξουμε, δεν θα παρεξηγηθεί. Το, το, το τι θα καταφέρει να κάνει, εγώ θεωρώ, γιατί δεν είμαι ειδικό και το τονίζω πάντοτε αυτό, πάντοτε λέω ότι εγώ Από μιλώ βιωματικά. Ναι. Και θέλω να το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχουν ειδικοί με τα ναι. ψυχία, εγώ πάντοτε μιλώ βιωματικά, είναι ότι εκείνη την ώρα θα μαζευτείς μέσα στο καβούκι σου. Για το λέω, για ποιά είναι το στομάχι μου τώρα. Αν έρθει κάποιο να μου το πει έτσι ευθέω. Μετά όμω θα προβληματιστείς. Θα, προβληματιστώ πάρα πολύ, ε, αλλά μιλώ για μένα που... Που ξέρω πέντε πράγματα και θα προβληματιστώ. Κάποιο όμω που δεν ξέρει, θα σου ευχαριστεί και θα αντιδράσει και θα θυμώσει. Ναι. Ε, πώς σε να μου πεις τον το πράγμα, ποια είσαι εσύ που, που μου λες τον το πράγμα. Ναι. ναι, αλλά προτιμώ να μου δείξεις αγάπη παρά να έρθεις να μου πεις το πράγμα. Οπότε θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να μου δείξεις έμπραχτα την αγάπη, να με αγκαλιάσεις νοερά να με φέρει κοντά σου. Αν όντω νιώθει ότι υπάρχει τούτο η πιθανότητα, φέρε με κοντά σου, προσέγγισε με πραγματικά και με τρόπο, με το δικό σου τρόπο, με την αγάπη σου την πραγματική. Να ανοιχτείς. Να με κάνει να ανοιχτώ, να σου θέσω τους προβληματισμού σου μου, να με κάνεις να νιώσω ότι είμαι σε ένα χώρο ασφαλείας και τότε να σου ανοιχτώ. Και τότε να με καθοδηγήσει. Είναι σωστά. μια δύσκολη πορεία σε κάθε περίπτωση. Σιγουρότατα. Σιγουρότατα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο να να ανοιχτεί, να αναγνωρίσει ότι έχει εσύ ο ίδιο το πρόβλημα. Ναι. Πόσο μάλλον να το εκφωνήσει δυνατά. Γιατί ε, μιλώντα το, έρχεται παραδοχή. Γι' αυτό πολλέ φορέ σου λέει ένα ειδικό, γράψε κάτω κάτι. Βοηθάει. Το Βέβαια, το, γρα, το γραπτό βοηθάει πάρα πάρα πολύ ναι. Βέβαια. Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο α, και μετά είναι το μιλώντας το Εκφώνηση Θεωρώ εκφώνηση, ότι είναι το πιο ναι, δύσκολο αυτό Εκφώνηση, ναι. ναι είναι το πιο δύσκολο Όχι η εκφώνηση αυτή καθεαυτή αυτή, στον καθρέφτη Ή το να το μοιραστεί με δικούς ανθρώπους που εσύ επιλάγεις. ναι, 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 ναι. Το, το, να το πεις δυνατά τέλο ναι. τέλος πάντων το να το πεις δυνατά σε άλλους είναι το πιο δύσκολο και το πιο λυτρωτικό ναι. είναι και το πιο θεραπευτικό οπότε ναι πλέον μπαίνεις σε ένα κομμάτι σε μια εμπορία ναυτοθεραπείας. πλέον εύκολα πάει ο Κύπριος για θεραπεία ε, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα Έχουμε Πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Έχουμε κάνει άλματα. Ε, συγκριτικά με πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν έχουμε κάνει άλματα πλέον στην Κύπρο είναι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό Βλέπουμε υπάρχουν γραμμές βοήθειας για όσους ε, έτσι έχουν ένα δίλημα να εμφανιστούν σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές που απρόσωπα μπορεί να βρει βοήθεια κανείς έχουμε κάνει βήματα πρόοδος στην κοινωνία Γραμμή δεν υπάρχει υπάρχουν το... για να ξέρει. Υπάρχουν και διάφορα. Για βία στην οικογένεια. Ναι, για... Ναι, για τη βία στην οικογένεια. Για κατάθλιψη ναι. αυτήν αυτή, 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 όχι. Για... Δεν έχουμε. Δυστυχώ ναι. δεν υπάρχει γραμμή. Θα ε, για, στήριξη για την ψυχική υγεία. Δυστυχώς, από πού αρχίζει η κατάθλιψη. Ε, πάρα πολλοί παράγοντε. Ναι. Πάρα πολλοί παράγοντε μπορεί να ξεκινήσουν από την παιδική ηλικία, από ένα παιδικό τραύμα, από μια στενοχώρια στη δουλειά. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντε. Η αφορμή να είναι διαφορετική από την αιτία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. τρομεροί παράγοντε. Μα δεν είναι μόνο η κατάθλιψη καταρχήν. Είναι αχώδη διαταραχή, η κρίση πανικού που είναι ένα καθημερινό φαινόμενο πλέον. Το bullying που βιώνουν τα παιδιά μα στο σχολείο. Που στο τέλο τη ημέρα και εμεί το βιώναμε σαν παιδιά, αλλά ήταν τόσο έντονο, ή ήταν Μια κάτι το οποίο συνηθίζαμε να το συζητάμε. Να το γαφτίσουμε. Ναι, ακριβώ. Δεν υπήρχαν ονόματα πλέον τότε. Ε, οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Αλλά η κρίση πανικού είναι κάτι πάρα πολύ έντονο που δεν ξέρει ο κόσμο να το να το διαχειριστεί. Ενώ αν υπάρχει ένα τρόπο διαχείριση, ε, και τον αναγνωρίζει ο κόσμο, μπορεί να δει ότι δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Γιατί εκείνη την ώρα νομίζω ότι παθαίνει έμφραγμα. Ναι. Ενώ δεν είναι έμφραγμα. Οπότε η διαχείριση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εκπαίδευση ε, τη διαχείριση κάποιων καταστάσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί νομίζω ότι τελειώνει ο κόσμο σου όλος εκείνη την ώρα. Νομίζω κάθε άνθρωπο έχει πάθει έστω και μια φορά στη ζωή του κρίση πανικού. Βέβαια. Βέβαια. Ε, Δεν θα είμαστε ψεύτε να μην το παραδεχτούμε. Αλλά πολλέ φορέ λέμε ψέματα στον ίδιο μα τον εαυτό. Πιθανό. Ότι ξέρει ότι. Εγώ είμαι ατρόμητο. δυο ε, εύκολο να, να το λε τούτο παρά να παραδεχτείς ότι είσαι εσύ άνθρωπο. Λυγίζει. Λυγίζει. Ναι. Τι θέλετε να ξέρει ο κόσμος Από ποια άποψη Θέλω πολλά πράγματα να ξέρει ε, ο κόσμος Γιατί την ε, πως φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία Να αγαπάμε τον εαυτό μας ε, Και να έχουμε εσωτερική γαλήνη Πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας <laughs> Με την περιραίουσα ατμόσφαιρα Δύσκολο και το λέει ένας άνθρωπος που πέρασε πολύ δύσκολα για να φτάσει εδώ που έφτασε. Ε, αλλά μόνο δουλεύοντας με τον εαυτό σου ουσιαστικά μπορείς να βρεις εσωτερική γαλήνη. Και όταν την βρεις ε, νιώθεις ότι... Βιώνει αναγέννηση. Εγώ έτσι νιώθω για τον εαυτό μου. Και η αναγέννηση για μένα έρχεται κάθε φορά που μ... Μ... μιλώ δημόσια σε κόσμο ναι. ε, και βλέπω και παίρνω ε, το feedback από όλους. Το οποίο μπορεί να είναι θετικό, αλλά και αρνητικό έτσι. Ε, να, να το εξηγήσω. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα υποψιασμένο, ένα αρνητικά Ακριβώς Ακριβώ. αρνητική και να λέει εντάξει, τώρα είναι μπροστά μου η πόλη, μιλάει για ψυχική διαταραχή, δεν έχει προβλήματα, εφευρίσκει προβλήματα. Να το εξηγήσω, ακριβώ. Πριν δύο μέρε, μιλούσα σε ένα συνέδριο διαιτολόγων-διατροφολόγων. Ε, ναι. Ε, για τι διατροφικέ διαταραχέ με είχαν ε, προσεγγίσει. οπότε ήταν ακριβώ ήταν εκπαιδεύοντα του εκπαιδευτέ, του διατροφολόγου, διατολόγου. Πώ τα συμπεριφέρονται σε άτομα με διατροφικέ διαταραχέ. Το σωματικό βάρο είναι λόγο ναι. και καταθλίψη. Ακριβώ. Που είναι ένα κομμάτι ε, της τη ψυχική υγεία, ναι. βασικά. Οπότε. Ε, του εξηγούσα εγώ πώς να συμπεριφέρονται κατά κάποιον τρόπο μέσα από την ομιλία μου σε άτομα με διατροφικές διαταραχές. Το feedback που είχα πάρει ήταν πάρα πολύ θετικό. Και με είχαν προσεγγίσει και δύο κοπέλες διαιτολόγοι, οι οποίες είχαν, και είμαι πολύ, για αυτή, πολύ περήφανη για αυτές, οι οποίες είχαν βιώσει και οι ίδιες ανορεξία. Και είχαν καταφέρει να το ξεπεράσουν. Και τον τη στιγμή έχουν τελειώσει και έχουν πάρει το πτυχίο τους στην διατολογία. Ναι. Ε, είχα μάθει μετά από έναν άλλον άτομο ότι ένα, μια κοπέλα ε, η οποία ήταν παρούσα εκεί ξέρω εγώ. Ότι βιώνει ανορεξία. Ακούγοντας τη δικιά μου ομιλία είχε ενταραχτεί τόσο πολύ γιατί μπορούσαν... Ε, Δυστυχώ δεν θυμάμαι τη λέξη στα ελληνικά. To relate με αυτά που έλεγα. Ταυτίστηκε. Είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που έλεγα που είχε βγει έξω. Ναι. Και τη λέει η, η συνάδελφος συνάδελφό τη, γιατί δεν πα να μιλήσει με τη, με την πόλη. σω μπορεί να σε βοηθήσει. Οπότε λοιπόν. αυτή είναι η απάντησή μου. Και τη λέει, ίσω πάω να τη μιλήσω. Και μου έχει τύχει πάρα πολλέ φορέ να με πάρει κόσμο τηλέφωνο, επειδή ταυτίζεται μαζί μου. Μπορεί να σοκαριστεί όταν τα ακούει, αλλά μου έχει τύχει τηλέφωνο να με πάρει πάρα πολλοί κόσμο τηλέφωνο, επειδή ταυτίζεται μαζί μου, να ζητήσει βοήθεια ή στήριξη. Η αλήθεια είναι, Από είναι αυτό είναι είναι η απάντηση. εύκολο απαντηση ουτε να το λέμε, ούτε να ακούμε έναν άνθρωπο να λέει Έχω ψυχική διαταραχή. <laughs> <Όχι>. σίγουρα <laughs> δεν είναι εύκολο. Τώρα τι λε, θα σου πει ο άλλο. Ναι. Ναι. Σίγουρα είναι εύκολο, αλλά ε, όταν νιώθεις ότι και σίγουρα έχει κόσμο που να ειρωνευτεί αλλά έχω πάψει να ασχολούμαι και έχει κόσμο που θα πει εντάξει δεν είσαι μόνη σου είμαστε πολλοί οπότε προτιμώ τους πολλούς ναι. Ε, έχω μάθει να αυτοσαρκάζομαι είναι η άμυνα μου με αυτοσαρκασμό πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί ναι, το είναι πιο ωραία άμυνα ναι. είναι πιο ωραία άμυνα αυτό ο ε, Αν κάποιο μου πείτε κάτι, λέω του: Κοιτάξτε να δείτε, ε, εγώ είμαι επιστοποιημένη. Οπότε εσεί τουλάχιστον δεν ξέρω για εσά. Εγώ είμαι πιστοποιημένη. Δεν ξέρω πόσοι από εσά εδώ είστε, αλλά εγώ είμαι πιστοποιημένη. Οπότε το χιούμορ και αυτό ο σαρκασμό σε μένα είναι μέρο τη πάντα ήταν. Οπότε τώρα είναι ακόμη πιο έντονο και δημόσια. Οπότε απίστευτα βοηθητικό. Και το χιούμορ γενικά είναι τρομερά βοηθητικό. Ακόμη και αυτό που κάνει τώρα πολύ είναι. θέλει δύναμη. Ε, το νιώθω τόσο έντονα για να είμαι ναι. ε... Να βγαίνουν αβίαστα οι λέξει για αυτό το βίωμα. Το μόνο που μπορώ να πω ταπεινά πραγματικά είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ το ότι μου δίνεται τούτο το βήμα ε, να μπορώ να βοηθώ τον κόσμο γιατί ε, το τι θα ήθελα ήταν ε, εύχομαι και θα ήθελα να μπορούσε το κράτος να μου δώσει το βήμα να μπορώ να βοηθήσω σαν έναν άτομο με προσωπικές εμπειρίες, να βοηθήσω ε, με τις εμπειρίες μου ε, στην προσπάθεια να στηθεί μια στρατηγική τώρα για την ψυχική υγεία. Το κάνεις από τον εθελοντισμό και είναι αυτό και το θεωρώ. Γιατί ο εθελοντισμός είναι... Το εύχομαι, το εύχομαι. Προσπαθώ με τον τρόπο μπορώ. Πάθυμο. Ναι. Ποιες ηλικίες θεωρείς ότι χρειάζονται Τη μεγαλύτερη βοήθεια. Κοιτάξτε, να δείτε, ε, πρέπει να ξεκινούμε από τα παιδιά. Yeah, τα παιδιά είναι το μέλλον μα. Ε, πριν δύο μέρε, θέλω να πάω κάτι έτσι α, αναδρομικά να αναφέρω. Πριν ε, πολλά χρόνια, όταν είχα ξεκινήσει τις σπουδέ μου, είχα ξεκινήσει να σπουδάζω ψυχολογία. Mm -hmm. Και δεν είχα μπορέσει να ολοκληρώσω, το ολοκληρώσω. Παρα... Είναι το παράπονο μου μέχρι τώρα. Ε, λόγω του ότι δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, λόγω της υγεία μου. Ε, και τώρα επιτέλους έχω αρχίσει να το ξεπερνώ, γιατί καταλάβα ότι μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο με αυτό που έχω καταφέρει να κάνω πλέον τώρα. Συνειδητοποίησα ότι σαν μικρή, σαν έφηβη, έλεγα ότι ήθελα να σπουδάσω παιδοψυχολόγος και το θυμήθηκα εχθέ. και το έλεγα στον άντρα μου. Και έλεγα ότι ήθελα να σπουδάσω παιδοψυχολόγος για να γιατρεύω τις ψυχές των παιδιών έλεγα. Γιατί γιατρεύοντας τις παιδικές ψυχές μπορείς να κάνεις υγιές ενήλικες. Και μου ήσταν χτε στο μυαλό του, το πράγμα που έλεγα στην εφηβεία μου. Ναι, τα ρίσματα ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Ναι, Οπότε, τούτη είναι η απάντηση προ το ερώτημά σου. Άρα τα παιδιά. Ναι. Τονούμαστε τα παιδιά, λοιπόν. Τονούμαστε τα παιδιά, γιατί είναι ενήλικε του αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν τη συζήτηση. Χαρά μου. Χαρά μου, πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθούμε σε όλου καλέ γιορτέ. Και... Υγεία. Να εκτονώσουν τη θλίψη τους, να βρουν έτσι υγεία. διόδους θετικές. Ακριβώς. Ψυχική και σωματική είναι υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω απ' όλα. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ζήσε μια πραγματικά αναβαθμισμένη εμπειρία ίντερνετ στο σπίτι. Τώρα Fiber έως 2 GBps πρώτα από τη ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Fiber. Είσαι σπίτι, είσαι παντού.